Του έρωτα και της άνοιξης, με την υψήφωνο Μάρα Θρασιβουλίδου και το μαέστρο Γιώργο Νιάρχο. Ένα μουσικό ταξίδι στην ελληνική και βιενέζικη οπερέτα, τραγούδια του Μεσοπολέμου, της γαλλικής μπουάτ, του ελληνικού θεάτρου και του σινεμά. Στον Πολυχώρο Τέχνης Αλεξάνδρεια, Σπάρτης 14, πλατεία Αμερικής. Τετάρτη, 26 Απριλίου στις 8.30 το βράδυ. Συμμετέχει μεσόφωνος Ελένη Δάβου. Του έρωτα και της άνοιξης, με την υψήφωνο Μάρα Θρασιβουλίδου και το μαέστρο Γιώργο Νιάρχο. Της άνοιξης. Να καλωσορίσουμε την κυρία Μάρα Θρασιφουλίδου. Καλή σας μέρα. Ψήφωνο και ηθοποιό, γνωστή σας ξέρουμε, και τον κύριο Γιώργο Νιάρχο, γνωστό μαέστρο. Καλημέρα. Καλώς ήρθατε, χρόνια πολλά. Χριστός Ανέστη. Να είστε καλά. Το μαγείρο το φαίνεται ημέρα. Ναι. Συναυλία λοιπόν, για πείτε μας. Ροδοφαίνεται. Ροδοφαίνεται, ναι. Είναι από ένα πολύ ωραίο ποίημα του Διονυσίου Σολομού, η Πρωτομαγιά. Αυτός ο πρώτος στίχος μου έμεινε στη μνήμη μου. Και όταν είπαμε να κάνουμε δύο συναυλίες, γιατί πρόκειται για δύο συναυλίες που θα μιλήσουμε σήμερα. Η μία θα είναι στο Πολυχώρο Τέχνης Αλεξάνδρειας, Σπάρτης 14, πλατεία Αμερικής 26, Τετάρτη, ώρα 8.30. Και η άλλη θα είναι το Μάιο, 17 Μαΐου, πάλι Τετάρτη, ώρα 8.30, στο Αμφιθέατρο Μίκης Θεοδωράκης του Δήμου Παπάγου Χολαργού. Κύριε Νιάρχο, ποια είναι η ιδέα για αυτές τις συναυλίες? Θέλουμε να κρατήσουμε ζωντανή την ιστορία του ελληνικού τραγουδιού, που είναι στίχος και μουσική βέβαια, και να δώσουμε την ευκαιρία στον ακροατή, θεατή, να έρθει σε επαφή με το πραγματικά ωραίο ελληνικό τραγούδι. Είπε ο Μίκης ο Θοδωράκης για το Σουγιούλ. Αν δεν ήταν ο Σουγιούλ, δεν ξέρω ποια θα ήταν η πορεία του ελληνικού τραγουδιού. Και αυτό πόσοι το γνωρίζουν σήμερα, έτσι. Είναι ένα θέμα ότι όντως πρέπει λίγο να περάσουν κάποια μηνύματα στο σημερινό μας κόσμο. Ξέρετε, ένας από τους μεγάλους συνθέτες της οπερέτας είναι ο Σακελαρίδης, ο Θεόφροστος. Αναγκαζόταν να γράψει με ψευδόνυμο να υπογράψει τα έργα του, γιατί δεν τον παραδεχόντουσαν οι ομοιοί του. Σωστό και αυτό. Σωστό. Κύριε Θρασιβουλίδου, τι θα έχει η συναυλία και οι δύο συναυλίες, ναι, είναι ρεπερτόριο. Ένα ευρύτατο ρεπερτόριο. Εμείς και σαν λυρικοί καλλιτέχνες μαζί μας θα είναι, όπως στο τρέιλερ ακούσαμε, και η μεσόφωνος Ελένη Δάβου. Είμαστε και οι δύο συνεργαζόμενες σολίστ με την εθνική μας λυρική σκηνή. Ωραία. Και θα έχουμε ένα ρεπερτόριο το οποίο μια λυρική φωνή μπορεί να υποστηρίξει. Ξεκινάμε από την ελληνική και βιενέζικη οπερέτα. Διατρέχουμε την περίοδο του Μεσοπολέμου. Έχουμε κομμάτια Ατίκ, Χερόπουλου, Σουγιούλ, Γιαννίδη. Και φτάνουμε μέχρι Χατζηδάκη Θεοδωράκη της εποχής του 60. Μάλιστα. Ωραία. Και όλα αυτά θα έχουν μια στίχη, θα είναι προσανατολισμένη και εμπνευσμένη από την Άνοιξη και το Μάη που βέβαια. Έχει πολλά τραγούδια. Γιατί η Άνοιξη είναι μια... Όπως λίγα λουλούδια, αν θέλεις, στείλε μου. Ναι. Κώστας Γιαννίδης. Και βεβαίως και κάποια κομμάτια πολύ γνωστά από όπερα, όπως είναι Κάρμεν του Μπιζέ, η γνωστή Χαμπανέρα, η Μπαρκαρόλ από τα παραμύθια του Χόφμαν. Καλύπτουμε τα γούστα ενός ευρύτατου κοινού. Ωραία. Κάποιος που θέλει να έρθει, πώς, τι, πού, έτσι να δώσουμε λίγο χρηστικές πληροφορίες. Ναι, στην συναυλία που έχουμε την επόμενη εβδομάδα, Τετάρτη 26 του μηνός, είπαμε είναι στον Πολυχώρο Τέχνης Αλεξάνδρεια, Σπάρτης 14. Πλατεία Αμερικής, έτσι. Πλατεία Αμερικής. Και η άλλη είναι στο Δήμο Παπάγου Χολαργού, μέσα στο Δημαρχείο είναι το Αμφιθέατρο Μίκης Θεοδωράκης. Ωραία. Να μας πείτε λίγο τους συντελεστές αυτού του εγχειρήματος. Την καλλιτεχνική διεύθυνση και στο πιάνο είναι ο μαέστρος ο Γιώργος Νιάρχος. Ωραία. Και στο τραγούδι είμαι εγώ σαν σοπράνο και μεσόφωνος η Ελένη Δάβου. Ναι, η ορχήστρα είναι... Όχι, είναι ένα πιάνο με δύο φωνές. Ένα πιάνο με δύο φωνές.
Ωραία. Κύριε Νιάρχο, τι κάνετε? Σας έχουμε χάσει τελευταία. Δεν σας πολύ... Είμαι ο τελευταίος των Μοϊκανών. Όταν η ορχήστρα ήταν 60 όργανα η Ελαφρά και πριν από μερικά χρόνια ελήθη η συνεργασία μας. Αλλά έχω να πω τούτο ότι νιώθω πάντα μια ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση όταν βρίσκομαι στην ΕΡΤ, γιατί είχα την ευκαιρία να διευθύνω και στην Eurovision 3 φορές. Ποιες φορές? Το 81 με τον Γιάννη τον Δημητρά, Φεγγάρι καλοκαιρινό. Το 87 το Stop με τους Bank. Mm-hmm. Και το 89 στην Ελβετία με την Μαριάννα Ευστρατίου. Ναι. Μάλιστα. Τώρα, από εκείνη την εποχή μέχρι σήμερα έχουν αλλάξει πολλά, δηλαδή και η Eurovision. Είχαμε ορχήστρα, είχαμε 60 όργανα. Έτσι. Είναι τελείως διαφορετικό. Ευχαριστούμε. Καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε πολύ. Είμαστε κοντά σας έτσι και το αποδεικνύουμε. Και πάντα η ΕΡΤ είναι κοντά στον πολιτισμό, που ο πολιτισμός είναι το καταφύγιο των ανθρώπων στις δύσκολες. Δεν μας έχει μείνει και τίποτα άλλο. Θυμάμαι για το μαέστρο που έχει αφήσει τις ανάσες του εδώ μέσα, έτσι. Βέβαια. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Χρόνια πολλά και καλή επιτυχία. Να είστε πάντα δημιουργικοί.